Νίκος Καζαντζάκης, η νέα παιδαγωγική. Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο του πεζογραφήματος αναφορά στον Κρέκο, που δημοσιεύτηκε ύστερα από τον θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη. Στην πραγματικότητα είναι η αυτοβιογραφία του συγγραφέα, πολύ χρήσιμη για να κατανοήσουμε την προσωπικότητα και το λογοτεχνικό έργο του. Ολόκληρο το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται στις συχνά επώδυνες εμπειρίες του νεαρού Νίκου Καζαντζάκη από το δημοτικό σχολείο σε εποχές, τέλη του 10ου αιώνα, που οι εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές μέθοδοι ήταν ιδιαίτερα αυταρχικές. Ειδικότερα στο απόσπασμα παρακολουθούμε την πρώτη του μέρα στο δημοτικό σχολείο αλλά και τις αναμνήσεις του από τον δάσκαλο της 4ης τάξης που τότε ήταν και η τελευταία αφού το δημοτικό ήταν τετρατάξιο. Με τα μαγικά πάντα μάτια, με το πολύβουο γεμάτο μέλι και μέλισσες μυαλό, με ένα κόκκινο μάλινο σκούφο στο κεφάλι και τσαρουχάκια με κόκκινες φούντες στα πόδια, ένα πρωί κίνησα, μισοχαρούμενος, μισοαλαφιασμένος και με κρατούσε ο πατέρας μου από το χέρι. «Η μητέρα μου είχε δώσει ένα κλονί βασιλικό να τον μυρίζουμε», λέει, «να παίρνω κουράγιο» και μου κρέμασε το χρυσό σταυρουλάκι της βάφτισής μου στον λαιμό. «Με την ευχή του Θεού και με την ευχή μου», μουρμούρισε και με κοίταξε με καμάρι. Ήμουν σαν ένα μικρό καταστολισμένο σφαγάρι και ένιωθα μέσα μου περφάνεια και φόβο. Μα το χέρι μου ήταν σφινωμένο βαθιά μέσα στη φούχτα του πατέρα μου και αντρεβούμουν. Πηγαίναμε, περάσαμε τα στενά σοκάκια, φτάσαμε στην εκκλησιά του Αϊμινά. Στρίψαμε, μπήκαμε σε ένα παλιό χτίρι με μια φαρδιά ναυλή, με τέσσερις μεγάλες κάμαρες στις γωνιές και ένα κατασκονισμένο πλατάνι στη μέση. Κοντοστάθηκα, δίλιασα. Το χέρι μου άρχισε να τρέμει μέσα στη μεγάλη ζεστή φούχτα. Ο πατέρας μου έσκυψε, άγγιξε τα μαλλιά μου, με χάιδεψε. Τινάχτηκα. Ποτέ δεν θυμόμουν να με έχει χαδέψει. Σήκωσα τα μάτια μου και τον κοίταξα τρομαγμένος. Είδε πως τρόμαξα, τράβηξε πίσω το χέρι του. «Εδώ θα μάθεις γράμματα», είπε. «Να γίνεις άνθρωπος. Κάμπε το σταυρό σου». Ο δάσκαλος πρόβαλε στο κατόφλι. Κρατούσε μια μακριά βίτσα και μου φάνηκε άγριος με μεγάλα δόντια και κάρφωσα τα μάτια μου στην κορφή του κεφαλιού του να δω αν έχει κέρατα. Μα δεν είδα γιατί φορούσε καπέλο. «Ετούτος είναι ο γιος μου», του είπε ο πατέρας μου. Ξέμπλεξε το χέρι μου από τη φούχτα μου και με παρέδωκε στον δάσκαλο. «Το κρέας δικό σου», του είπε. «Τα κόκαλα δικά μου. Μη τον λυπάσαι. Δέρνε τον. Κάμε τον άνθρωπο». «Έγνοια σου, καπετάν Μιχάλη. Έχω εδώ το εργαλείο που κάνει τους ανθρώπους», είπε ο δάσκαλος και έδειξε τη βίτσα. Από το δημοτικό σχολείο απομένει ακόμα στη θύμησή μου ένα σωρό παιδικά κεφάλια, κολλητά το ένα πλάι στο άλλο, σαν κρανία. Τα πιο πολλά θα έχουν γίνει κρανία. Μα πάνω από τα κεφάλια αυτά απομένουν μέσα μου αθάνατοι οι τέσσερις δασκάλοι. Στην τετάρτη τάξη βασίλευε και κυβερνούσε ο διευθυντής του δημοτικού. Κοντοπίθαρος, με ένα γιαννάκι σφινωτό, με γκρίζα πάντα θυμωμένα μάτια, στραβοπόδης. «Δε θωράς μωρέ τα πόδια του», λέγαμε ο ένας τον άλλον, σιγά, να μην μας ακούσει. «Δε θωράς μωρέ πώς τη λιγαδίζουν τα πόδια του. Και πώς βύχει. Δεν είναι κριτικός». Μας είχε έρθει σπουδασμένος από την Αθήνα, είχε φέρει, λέει, μαζί του τη νέα παιδαγωγική. Θαρούσαμε πως θα ήταν καμιά νέα γυναίκα και την έλεγαν παιδαγωγική. Μα όταν τον αντικρίσαμε για πρώτη φορά, ήταν ολομόναχος. Η παιδαγωγική έλειπε, θα ήταν σπίτι. Κρατούσε ένα μικρό στριφτό βούρδουλα, μας έβαλε στη γραμμή και άρχισε να βγάζει λόγο. Έπρεπε, λέει, ό,τι μαθαίναμε να το βλέπαμε και να το αγγίζαμε ή να το ζωγραφίζαμε σαν ένα χαρτί γεμάτο κουκίδες. «Και τα μάτια μας, τέσσερα. Αταξίες δεν θέλει. Μήτε γέλια, μήτε φωνές στο διάλειμμα. Και σταυρώ τα χέρια. Και στον δρόμο, όταν δούμε παπά, να του φιλούμε το χέρι. Τα μάτια σας τέσσερα, κακομύριδες, γιατί αλλιώς, κοιτάξτε εδώ», είπε και μας έδειξε τον βούρδουλα. «Δεν λέω λόγια, θα δείτε έργα». Και αλήθεια είδαμε. Όταν κάναμε καμιά αταξία ή όταν δεν ήταν στα κέφια του,
μας ξεκούμπωνε, μας κατέβαζε τα πανταλονάκια και μας έδερνε κατάσαρκα με το βούρδουλα. Και όταν βαριόταν να ξεκουμπώσει, μας έδινε βουρδουλιές στα αυτιά, ως ότου έβγαινε αίμα. Μια μέρα έδεσα κόμπο την καρδιά μου, σήκωσα το δάχτυλο. «Πού είναι, κυρ δάσκαλε», ρώτησα, «η νέα παιδαγωγική, γιατί δεν έρχεται στο σχολείο?» Τινάχτηκε από την έδρα, ξεκρέμασε από τον τοίχο το βούρδουλα. «Έλα εδώ, αφθάδη», φώναξε. «Ξεκούμπωσε το πανταλόνι σου». Βαριόταν να το ξεκουμπώσει μόνος του. «Να, να, να», άρχισε να βαράει και να μου γκρίζει. Είχε ιδρώσει, σταμάτησε. «Να η νέα παιδαγωγική», είπε. «Κι άλλη φορά σκασμός». Ήταν όμως και πονηρούτσικος ο σύζυγος της νέας παιδαγωγικής. Μια μέρα μας λέει: «Αύριο θα σας μιλήσω για τον Χριστόφορο Κολόμπο, πώς ανακάλυψε την Αμερική. Μα για να καταλάβετε καλύτερα, να κρατάει καθένα σας και από ένα αυγό. Όποιος δεν έχει αυγό, ας φέρει βούτυρο».